Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα έχουμε την έκτη αγωνιστική της Elite και το ματσάκι ανάμεσα σε Brazers και New World Fix. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες γρήγορα. Αθηναίος, Βαρθολομέος, Κουρόγλου, Μπάρμπας και Χρόνης από τις Brazers, ενώ από την άλλη έχουμε Ζωητό, Παναγιωτάκη, Ρωμοσιό, Τζαμπέτη και Διαλό. Πρώτη άστοχη επίθεση για τους άσπρους. New World Fix τώρα στην επίθεση με Διαλό να παίρνει ένα σουτ και να ξεκινάει εύστοχα. Νωρίς συνδέεται με το καλάθι ο Διαλό, ο οποίος θα ανοίξει και το σκορ, θα κάνει το 0-2. Θα σπίσει η μπάλα τώρα στον Αθηναίο, ο οποίος θα γυρίσει και θα σκοράρει για την ισοφάριση. Διαλό, ωραία κίνηση, θα περάσει και η πάσα, αστοχόμως το σούτ από το πλάι του Ζαμπέτη. Οι Brazers, οι οποίοι μετρούν μία νίκη και 4 ήττες μέχρι τώρα στην σεζόν, ενώ από την άλλη οι New World Fix έχουν κάνει καλό ξεκίνημα με 4 νίκες και μία ήττα, ενώ θα έρθει και το τρίποντο τώρα από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Μπάρμπας είναι αυτός που θα σκοράρει και θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 5-2. Ζωητός, Ρωμοσιός, τον Τζαμπέτη. Διαλό θέλει να πλησιάσει, πατάει γερά, ξεφεύγει ωραία το μαρκάρισμα του αντιπάλου του, αλλά αστοχή στην προσπάθεια και καθαρίζουν το rebound με τον Αθηναίο οι άσπροι. Μπάρμπας μια μακρινή πάσα, γρήγορη εκτέλεση, δεν κατέληξε όμως μέσα η μπάλα. Ζωητός, πάσα έφτασε στον Ρωμοσιό, θα σηκωθεί εκείνος για 3. Είναι άστοχο το σουτ, πήδηξε μόνος του και πήρε το επιθετικό rebound του Ζαμπέτης, αλλά δεν μπορούσε ούτε εκείνος να πετύχει κάτι. Ο Διαλό έμεινε πίσω στην άμυνα, καθώς πρέπει να αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με το παπούτσι του, γι' αυτό και δεν τον είδατε στην επίθεση τον Φίξ. Βαρθολομέος, πήρε και με δυσκολία ο Χρόνης. 3 δευτερόλεπτα τώρα, πρέπει να εκτελέσει εκτός ισορροπίας ένα σκοτωμένο σουτ και θα βγει έτσι η άμυνα των φιλοξενούμενων. Αυτός ο Χρόνης δεν μπορούσε να κάνει κάτι από εκεί, δεν θα μπορούσε να πάρει κάτι καλό. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιο τραυματισμό διάλογο, γιατί τον βλέπω ότι κουτσένει. Θα δείξει. Ζαμπέτης, λίγο πιο μπροστά από τη βολή, θα ευστοχίσει για το 5-4. Μπάλα στον Χρόνι, ο οποίος ήταν μόνος του και εκτέλεσε για 3 ακόμα. Μια τρίποντη εκτέλεση για τους Brazers, αυτή τη φορά ο Χρόνης είναι αυτός που θα βρει ένα εύστοχο σουτ πίσω από τα 6.75. Διαλό έφτασε την πάσα, αλλά δεν μπόρεσε να την υποδεχτεί καλά ο Ρωμοσιός, του έφυγε μπάλα από τα χέρια. Βαρθολομέος, αστοχή στην προσπάθειά του, παίρνει ο Ζωητός για να βγάλει μπροστά τους Φίξ. Φτάνει και μέχρι το τέλος του δρόμου και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 8-6. Τα έκανε όλα μόνος του στην συγκεκριμένη φάση ο Ζωητός. Μπαρμπάς, έτσι με τον Κούρογλου, υποπίεση εκείνος, αστοχή, το rebound στα χέρια του Ζαμπέτη. Θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά τώρα οι New World Fix. Για 3 είναι το σουτ και εύστοχο μάλιστα από τον Παναγιωτάκη. Ήρθε αυτό το τρίποντο για να βάλει και μπροστά την ομάδα του με 8-9. Πρώτο εύστοχο σουτ 3 πόντων για τους Fix τώρα. Μπαρμπάς αλλάζει ωραία κατεύθυνση. Θηναίος θέλει να απαντήσει και τα καταφέρνει. 11-9. Τρίτο τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο για τους Blazers, οι οποίοι ξεκινούν πολύ καλά πίσω από τα 6.75. Διαλό αφήνει έξω, Ζωητός θέλει να απαντήσει, δεν θα έρθει η απάντηση από την πλευρά των Φίξ. Ρόνις σταματάει, αυτός επέστρεψε γρήγορα η άμυνα των φιλοξενούμενων. Βάρβας. Ένα μακρινό σου τώρα από τον Αθηναίου. Τρομοσιός, Διαλό, δεν σημαδεύει σωστά, μαζεύει ο Μπάρμπας, 4.44 ακόμα στην πρώτη περίοδο, το σκορ στο 11-9 υπέρ των Blazers. Μαρθολομέος άφησε στον Μπάρμπα, 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων, αλλά βγήκε πολύ ωραία αυτή η επίθεση για να φτάσει στο καλάθι ο Μαρθολομέος. 13-9 τώρα. Να σούτ από μέση απόσταση μέσα για αυτό. Ζαμπέτης θα βρει τώρα στόχο, 13-11. Γενικά έχουμε ένα καλό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες επιθετικά. Κουρούγλου. Πάει μόνος του, θα κοπεί η προσπάθεια του από τον Διαλό, ο οποίος πήδηξε πολύ ψηλά. Ζωητός πήρε την πάσα, προσπαθήνει ο Μπάρμπας, ζητάει βήματα εκείνος, δεν υπάρχει κάτι. Άστοχη προσπάθεια από τον Ζαμπέτη. Μπάρμπας έκοψε εκεί στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας ο Κούρογλου και έκανε το 15-11, τον έχασαν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Στην επίθεση τώρα οι Φίξ, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 4. Νομοσιός, Παναγιωτάκης στον Ζωητό και πάλι Παναγιωτάκης. Διαλό παίρνει, κόβεται με φάουλ, το έκανε ο Κουρογλου. Τριών πόντων τώρα δεν ήταν καλό. Διαλό ακολούθησε τη φάση και πήρε το επιθετικό rebound. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Πρόλαβε να εκτελέσει, αλλά όχι εύστοχα. Ζωητός ήρθε εκεί με το follow για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, να μειώσει σε 15-13. Μπαρμπάς. Ψηλή πάσα. Προλάβε να συγκρατήσει, αλλά έκανε λάθος πάσα ο Κουρούγλου στην συνέχεια. Ζωητός άφησε δίπλα του ωραία στον Ρομοσιό και εκείνος άφησε την μπάλα στο καλάθι για να έρθει και η ισοφάριση. Στο 15-15 τώρα το σκορ, 2-10 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Παρθολομέος τσεκάρει τις επιλογές του. Άφησε στον Μπάρμπα. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Ο Μπάρμπας κρατάει, του χαλάει τα σχέδια εκεί ο Ζωητός και η μπάλα είναι στην κατοχή των Φίξ, καθώς τελευταίος ακούμπησε ο παίκτης των γηπεδούχων. Σταματόπουλος τώρα στο μάτς για τους New World Fix, πήρε την θέση του Διαλό, ο οποίος θα κάθεται να πάρει και κάποιες ανάσες. Ο Γκίτσης ζητάει ο Σταματόπουλος πρώτη επαφή με την μπάλα. Και ο Μοσιός αφήνει έξω. Ζωητός, έκλεισε καλά η άμυνα, αλλά βρέθηκε μόνος του τώρα ο Λογίτς, ο οποίος θα το χάσει. Είναι 14 όμως για τους φιλοξενούμενους και ο Λογίτς θα βρει τον τρόπο να βάλει μπροστά την ομάδα του. Πρώτο προβάδισμα στο μάτς με 15-17 για τους New Gold Fix. Παρθολομέος. Τρίποντο άστοχο από τον Χρόνη. Μοσιός, Σταματόπουλος με δύναμη, καθαρίζουν όμως τη φάση Brazers και παίρνει ο Μπάρμπας. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Παρτολομέος θέλει να συνεργαστεί με τον Κούρογλου, ο οποίος κλείνεται, ψάχνει την μπάσα, θα βρεθεί και στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι, η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους, του δίνει και το χέρι του ο Ζαμπέτης, ενώ έχουμε τώρα μια αλλαγή για τους Φίξ, ο Σαντανιέλο περνάει για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς, πήρε την θέση του Ρομοσιού. 38 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο, 15-17 το σκόρ, υπενθυμίζω. Ο Γκίτσης, μπάλα στη γωνία, Σαντανιέλο με το που πήρε την μπάλα εκτέλεσε κιόλας. Σταματόπουλος ανανέωσε. Προσποίηση τώρα. Σταματόπουλος παλεύει αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει. Τρέσεις θέλουν να φύγουν μπροστά, θα κάνει το φάουλ ο Λογκίτσης για να σταματήσει τον εχνιδιασμό. Έχουν φάουλ να δώσουν και οι δύο ομάδες. Ενώ τώρα έχουμε το time out για τους γηπεδούχους. Συνέχεια έπειτα από το time out με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μπαλά έξω στον Μπάρμπα, αλλά έχει προλάβει να κάνει το φαουλ ο Σταματόπουλος. Και πάλι στην επαναφορά η άσπρη. Στα 10,4 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό, τον Fix. Μπάρμπας θα σηκωθεί, δεν βρίσκει όμως το καλάθι. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ζωητός, δεν κάνουν φάουλ οι Brazers. Ένα σκοτωμένο σουτ από τον Σαντανιέλο και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 15-17. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο ξεκινάει με τους Φίξ να είναι στην επίθεση και να βρίσκουν και να πιάνουν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Ο Σαντανιέλο βρέθηκε μόνος του στη γωνία, δεν πήγε κανένας πάνω του και έτσι με το τρίποντο έγραψε το 15-20 τώρα. Κατέρης, άτσε χέρι με χέρι στον Μπάρμπα. Αθηναίος, χώραρε κιόλας. Πήρε και το φάουλ από τον Σταματόπουλο, 17-20. Ο Αθηναίος θα στοχίσει στην συμπληρωματική βολή. Έτσι το 17-19, με συγχωρείτε, δεν ήταν τρίποντο νωρίτερα. Πατούσε ο Σαντανιέλο. 17-19 το σκορ. Ξανά ο ίδιος τώρα λίγο από λίγο πιο κοντά. Πήγε να σκοράρει, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Βαρθολομέος. Η μπάλα κατέληξε σε αντίπαλο. Σαντανιέλο. Αλλά στα αριστερά, ανενόχλητος, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει ο Σαντανιέλο, ήταν αυτός, με συγχωρείτε, νωρίτερα. Ήταν το 13 ο Βαμβακούσης. Του έκλεψα τη δόξα, του ζητάω συγγνώμη. 17-22 τώρα. Κουρογλου. Μόνο στην προσπάθεια θα κοπεί, αλλά αντικανονικά ο Βαμβακούς έχει κάνει το φάουλ. μέσα η πρώτη βολή από τον Κούρογλου. 18-22. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη προσπάθεια. Θα τη χάσει. Ο Μαρκούσης πήρε το rebound. Λογίτης φτιάχνει αυτή την επίθεση της ομάδας του. Τον Ντανιέλο του δίνει ξανά. Ζωητός παίζει στη γωνία με τον Σαντανιέλο. Να πάει προς τα μέσα εκείνος, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ. Αυτός έφτιαξε αντικανονικά τον Κούρογλου. Στην προσπάθεια του εκεί να πλησιάσει στην αντίπαλη ρακέτα. Κατοχή. Έτσι είναι για τους γηπεδούχους. Μπαρμπάς. Ο Κατέρης, ο οποίος είναι στα αριστερά, πάνω το Ζωητός για να το πιέσει και θα του κάνει και το φάουλ τώρα. Είναι και το τρίτο του Ζωητού. Όχι, στο 3 το έδωσε ο Σαντανιέλο. Έκανε το τρίτο δικό του. Γι' αυτό και τον αποσύρει γρήγορα ο προπονητής του. Ο Ρωμοσιός έτσι επέστρεψε στο μάτς. Νέος θα κοπεί στα ίσα από τον Σαματόπουλο. Και πάλι όμως την επίθεση άσπρη. Νέος του 2 πόντων από τον Κατέρη. Αστοχό και αυτό. Τον Μπακούσης. Ευνηδιασμός εδώ για τους Φίξ. Και ο Ζωητός θα τελειώσει καλά τη φάση, αφού πήρε μια εξαιρετική ασίστα από τον συμπαίκτη του. 18-24. Κουρόγλου πατάει γέρα, σηκώνεται, δεν σημαδεύει όμως σωστά. Λογίτσης. Ρωμοσιός είδε τον Ζωητό. Ηρεμή κάπως την κατάσταση τώρα στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Μαμπακούσης ολομόναχος, δεν είναι να μένει μόνος του. 18-27. Στο συν 9 πλέον οι New World Picks με ένα ξέσπασμά τους απομακρύνονται από τους αντιπάλους τους σε απόσταση 9 πόντων. Αστοχίζει τώρα ο Βαρθολομέος. Ζωητός έχει φύγει ολομόναχος στην αντίπαλη ρακέτα. 18-29 και η απόσταση πλέον πάει σε διψήφια επίπεδα. Συν 11 για πρώτη φορά στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Θέλει να μειώσει και θα τα καταφέρει ο Αθηναίος. 21-29. Ζωητός πήρε ο Σταματόπουλος λίγο πιο πίσω από τη βολή, θα εκτελέσει. Κουρογλου μάζεψε και άφησε τον Μπάρμπα. Κατέβασε εκείνος. Κρατάει τώρα, ζητάει και το screen, θα το πάρει, παίζει με τον Αθηναίο. Δίνει και πάλι εκείνος. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση των Brazers. Ένα σούτ υποπίεση από τον Μπάρμπα, δεν φαίνεται κάποιο αποτέλεσμα. Θετικό rebound του Κουρογλου. Ξανά Μπάρμπας. Ξανά θα επιχειρήσει πίσω από 6.75, η ίδια κατάληξη όμως θα έχει και αυτή η προσπάθεια. Ρωμοσιός, τρομερή φάση, δεν μπήκε το καλάθι όμως. Ζωητός επιμένει, θα το βάλει με τη δεύτερη. 21-31, κρίμα που δεν μπήκε νωρίτερα το καλάθι, γιατί θα ήταν highlight. Και πάλι στους 10 η New Gold Fix. 5,5 λεπτά σχεδόν πριν το ημίχρονο. Αστοχό τρίποντο από το πλάι, η μπάλα δεν κατέληξε στην συνέχεια στο καλάθι από το φόλο του Κούρογλου. Λογίτσης. Ο Βαμβακούση δεν μπόρεσε να συγκρατήσει αρχικά, θα επιχειρήσει το σουτ στην συνέχεια. Δεν παίρνει το καλάθι. Χειροκροτήματα τώρα από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Μπαρμπάς. Μπαρμπάς κρατάει στα 5. Σταματόπουλος τον ακολουθεί. Δεν θα πετύχουν κάτι εδώ οι Brazers. Παμπακούσης. Ο Μοσιός θα πασάρει σε αντίπαλο. Και πάλι γρήγορα στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Μπαρμπάς θα σηκωθεί, δεν σημαδεύει ούτε τώρα σωστά. Ο Μοσιός. Ζητώ, ζητάει από τον Σταματόπουλο να κόψει. Στο Βαμβακούση κατέληξε η πάσα, αλλά έγινε το λάθος. Συνδυασμός τώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Brazers και θα έρθει και το καλάθι από τον Μπάρμπα. Θα μειώσει σε 23-31 και έχουμε time out τώρα αυτή την φορά για τους New Wolfix. Συνέχεια στο παιχνίδι, 4 και 24 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, το σκορ στο 23-31. Σταματόπουλος Ρετός έπαιξε ωραία με τον Βαμβακούση, εκείνος δεν εκτέλεσε εύστοχα. Σταματόπουλος δεν μπορεί κάτω από την αντιπάλη ρακέτα αρχικά, θα το κάνει στην συνέχεια με επιτυχία για να φέρει και πάλι την διαφορά στο συν 10, 23-33 τώρα το σκορ. Βαρθολομέος οργανώνει την επίθεση της ομάδας του, η οποία ξεκινάει τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Πάσα για τον Κούρογλου κοντά στον Βαμβακούς, θα τον νικήσει 25-33. Λογίτσης, Νομοσιός στα δεξιά, Λεϊτός, Πυροβαμβακούσης, έχει όρθιο το βλέμμα του και πλάτη στο καλάθι. Σταματόπουλος θα εκτελέσει για δύο, ήταν αδύναμο το σουτ. Χρόνης επιχειρεί μια μακρινή πάσα, έξυπνα εκεί πέταξε την μπάλα στην πλάτη του Λογίτη ο Κούρογλου και έτσι οι Brazers κρατούν ξανά την κατοχή. Διαλό επέστρεψε στο μάτς για τους φιλοξενούμενους, ναι, όπως και ο Παναγιωτάκης. Κουρογλου πήρε και άφησε στον Χρόνη, έχει μπροστά του εκείνο τον Διαλό, να δούμε αν θα το παίξει στα πόδια. Σταματάει την τρίπλα, είναι στον Κουρογλου. Αυτό το σουτ για τους γηπεδούχους. Από την άλλη αστοχούν και οι Φίξ. Μπάρμπας, ένα γρήγορο τρίποντο, δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό. Παναγιωτάκης, Σπυροζωητός και έφτασε κοντά και σκόραρε με το δεξί. 25-35. Βαρθολομέος παίζει με πλάτη τον Παναγιωτάκη, εκείνος θα του κάνει το κλέψιμο και θα έχουν προϋποθέσει για ευνηδιασμό εδώ οι φιλοξενούμενοι, αλλά κόβεται αυτός με το φάουλ του Μπάρμπα. Χαμηλή πάσα, πήρε ο Παναγιωτάκης Ρωμοσιός, να σουτ μέσα απόστασης από τον Βαμβακούση. Ο Αρθολομέος παίζει με τον Κούρογλου, ποστάρει εκείνος στα 4 δευτερόλεπτα, γυρίζει, δεν θα πετύχει το καλάθι. Παναγιωτάκης τώρα μπροστά για τους Πίξ. Νομοσιός θα δεχτεί την τάπα, ο Αθηναίος τον έκοψε. 25-35, παραμένει 1,5 λεπτό ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καρδαμάνης, Αθηναίος πήρε και εκτέλεσε από πολύ μακριά, δεν το βάζει. Νομοσιός, θέλει να τρέξουν εδώ οι Πίξ. Δεν βγήκε η συνεργασία Ρωμοσιού και Βαμβακούση, ενώ έχουμε και νέα διακοπή τώρα για time out των φιλοξενούμενων, αν δεν κάνω λάθος. επέστρεψαν οι ομάδες έπειτα από την διακοπή για το time out. 1:08 ακόμα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Εδώ θα γίνει το λάθος και γρήγορα επιστρέφουν στην επίθεση. Fix, δεν το έχουν καταλάβει όλοι. Φωνές τώρα από τον coach των φιλοξενούμενων. Του τριών πόντων τώρα από τον Παναγιωτάκη, ο ίδιος μαζεύει το rebound. Σαν Δανιέλο τώρα, το ίδιο σημείο που θα στόχισε ο συμπαίκτης του, θα στόχισε και εκείνος. Διαλό ζητάει, πήρε με βήμα πίσω, εκτέλεσε, δεν το έβαλε. 38 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Παρβαστέρα στο κέντρο, πάνω του ο Βαμβακούσης. Τον Αθηναίος αφήνει στον Δαρδαμάνη. Ξανά Μπαρμπάς. 9 δευτερόλεπτα για τους άσπρους, πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι, μετράει κανονικότατα. 27-35 με την πολύ ωραία προσπάθεια του Μπάρμπα, ο οποίος έχει και δικαίωμα για μία βολή τώρα. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να εκτελέσει μία βολή του Μπάρμπα, καθώς δεν έχει πάρει καλή θέση ο Παναγιωτάκης. Αστοχή ο Μπάρμπας, Δαρδαμάνης πήρε το rebound. Κόκλησε 7 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Φινέος κοιτάει γύρω του, ξαναφήνει ξανά στον Δαρδαμάνη για 2 το shoot, το γυαλό μάζεψε, 5 δευτερόλεπτα. Η μπάλα σε ποιον, στον Σαντανιέλο, θα εκτελέσει το 1 δευτερόλεπτο, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο, το δεύτερο δεκάλεπτο με συγχωρείτε, με το σκορ στο 27-35. Μόλις ξεκίνησε και το τρίτο δεκαλεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα σε Blazers και New York Fix, το σκορ στο 27-35 υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι νωρίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο βρέθηκαν 2-3 φορές με διψήφιο αριθμό μπροστά. Δεν θα επιχειρήσει, δεν θα καταφέρουν να το κάνουν τώρα, θα τα καταφέρουν όμως στη συνέχεια με τον Βαμβακούση, ο οποίος επέμεινε και θα πάει και πάλι την απόσταση στο συν 10. 27-37. Μπάρμπας, Αθηναίος, Κούρογλου, Χρόνης και Δαρδαμάνης για την πεντάδα των Blazers, ενώ έχουμε το σουτ 3 πόντων από τον Μπάρμπα για το 30-37, ενώ από την άλλη έχουμε Ρωμοσιό, Βαμβακούση, Παναγιωτάκη, Σαντανιέλο και Ντιαλό. Αυτοί ξεκινούν στην πεντάδα των New World Fix, οι οποίοι παραμένουν τώρα στην επίθεση, αλλά είναι κακό το σουτ τριών πόντων του Ρωμοσιού. Μπάρμπας κατεβάζει, πυροχρόνης, ψηλή πάσα έξινη για τον Κούρογλου, αλλά την κατάλαβε ο Διαλό. Στα 6 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο ο Χρόνης. Κούρογλου εκεί τα έβαλε με όλους και πήρε το επιθετικό rebound. Κύρις όμως ένα δύσκολο σουτ κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο. Παναγιωτάκης κάνε την κίνηση και πήρε ο Σαντανιέλο. Τον πιέζει ο Μπάρμπας, πέρασε Σαντανιέλο από 3 παίκτες και έφτασε μέχρι μέσα, σκοράροντας το καλάθι και παίρνοντας και το φάουλ. Τρομερή ενέργεια εδώ από τον παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος έχει και μία βολή τώρα να εκτελέσει. 30-39 το σκορ. Αστοχή στη συμπληρωματική βολή, παραμένει η διαφορά στο συν 9. Δαρδαμάνης κάνει το screen, παίζει με τον Μπάρμπα. Ο Κουρογλού έχει βγει μπροστά από τον Βαμβακούση και θέλει να τον ποστάρει και δεν θα τα πετύχει το καλάθι. Μας μπέρδεψε λίγο η μπάλα, καθώς φάνηκε να πηγαίνει μέσα. Γίνεται το κλέψιμο από τον Χρόνη. Καρδαμάνης είναι μόνος του, έχει τρεις μπροστά του, γι' αυτό που προτίμησε να σταματήσει και να περιμένει τους παίκτες του. Κουρόγλου. Αθηναίος με το δεξί θα βρει στόχο, 32-39. Τον Ντανιέλο, ο Βαμβακούσης και πέρασε, δεν είχε ξεκινήσει νομίζω η προσπάθεια. Έτσι λέει και ο ρέφερη, είναι χαμηλά το φάουλ. Είναι επαναφορά τώρα η Φίξ. Ο Βαμβακούσης πήρε το τρίποντο. Χρόνης τώρα για τους άσπρους. Πήρε ο Μπάρμπας, του ζητάει να πάει στη γωνία. Μπάρμπας του φτιάχνει χώρο Αθηναίος, δεν τον εκμεταλλεύεται ο παίκτης των Brazers. Μάχες εκεί για το rebound, βγαίνουν νικητές οι άσπροι. Χρόνης από τη γωνία, άστοχο και αυτό το σούτ τριών πόντων. Ο Αθηναίος τώρα έκανε το φάουλ. Όχι. Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Πρέπει η μπάλα απλά να βγει και εκτός. Αθηναίος τώρα στον πάγκο. Πήρε την θέση του Κατέρης. Έγινε το κλέψιμο από τον Νταρδαμάνη. Πάσα πίσω από την πλάτη, δεν είχε κάποιον αποδεκτή όμως. Μπάρμπας για τρεις. Ακόμα ένα σουτ άστοχο 3 πόντων για τους Brazers. Παναγιωτάκης πιέστηκε εκεί στο κέντρο, παρολίγο να γίνει το λάθος, τελικά γλίτωσαν οι Φίξ. Και από το πλάι τώρα θα πάρει ένα σουτ άστοχο ο Ζαμπέτης για το 32-41. Ταρδαμάνης, ενώ Σταματόπουλος έχει σηκωθεί, είναι έτοιμος να περάσει το μάτς και πάλι για τους New World Picks. Μπάρμπας, η τάπα τρομερή από τον Διαλό, έκλεισε τα φώτα στον Κατέρι, ενώ συνέχεια έγινε και μπρος πίσω λάθος για τους Brazers. Ο Ταρδαμάνης δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Σταματόπουλος τώρα στο μάτς για τους φιλοξενούμενους, όπως και ο Λογκίτσης, ενώ από την άλλη ο Βαρθολομέος θα επιστρέψει στο μάτς, θα πάρει την θέση του Μπάρμπα. Λογκίτσης, Ζαμπέτης σηκώνεται, αστοχή. 5:45 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βαρθολομέος στα δεξιά στον Δαρδαμάνη, έχει όρθιο το βλέμμα του εκείνος, βρήκε τον Κούρογλου, ο οποίος τα έβαλε με τον Σταματόπουλο και βγήκε νικητής τελικά 34-41. Σαντανιέλο, ζώνη τώρα από τους Brazers. Σαντανιέλο θα στοχίσει το τρίποντο. Κατέρης. Οι Brazers έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. Κουρογλου θα πάει στενασμέναν με τον Σταματόπουλο, αυτή τη φορά δεν θα πετύχει το καλάθι. Λογκίτσης, πήρε ο Σαντανιέλο, το θέλει αυτό το σουτ και το βάζει. 34-44. Εκεί που πάνε να ρίξουν κάπως την απόσταση οι Brazers, βρίσκουν τον τρόπο οι New World Picks και στέλνουν τη διαφορά και πάλι σε διψήφιο αριθμό. Χρόνης πήρε χέρι με χέρι. Κουρόγλου κλείστηκε από 2 και πάλι Χρόνης στα 4 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βιαστούν εδώ οι Brazers, αυτό φωνάζουν από τον πάγκο. Ο Δαρδαμάνης δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι. Λογκίτσης, καστή πάσα με φόρα προς τα μέσα, θα δεχτεί το στόπο όμως από τον Κουρόγλου ο Σαντανιέλο. Πολύ καλή άμυνα από τον παίχτη των Brazers, για τους οποίους θα επιστρέψει τώρα Αθηναίος. Μπαλαγύρι στην περιφέρεια, Λογκίτσης είναι αυτός που θα πάρει την εκτέλεση. Βαρθολομέος. Κατέρης, ξέφυγε ωραία. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ από τον Λογκίτσι, ο οποίος έφαγε την προσποίηση νωρίτερα και έκανε το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Αθηναίος έτσι και ενάντια στον Σταματόπουλο, δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι παρότι έφτασε πολύ κοντά. Πέρασε ωραία ο Σαντανιέλο και σκόραρε 34-46. Στο συν 12 πλέον η New World Fix. Βαρθολομέος σε ένα άστοχο σουτ. Ο Γκίτς επιχειρεί μια μακρινή πάσα, έφτασε η μπάλα στον Ρωμοσιό και εκείνος θα φτάσει μέχρι το lay-up για το 34-48, συν 14 η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και έτσι αναγκάζονται οι Blazers να καλέσουν time out. Οι New World Fix έχουν καταφέρει να αυξήσουν την απόσταση στους 14 πόντους. 34-48 δείχνει τώρα το πίνακα στο σκορ. Με τους Blazers να ψάχνουν να βρουν λύση ώστε να βγάλουν και αντίδραση. Με 3 λεπτά ακόμα σχεδόν να απομένουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Ναρδαμάνης δεν είναι καλή εκτέλεση. Πολύ δυνατή όμως και ψηλή πάσα για τον Σταματόπουλο από τον Ρωμοσιό. Του ζητάει συγγνώμη εκείνος. Οι Blazers οι οποίοι προέρχονται από δύο σεριίτες στο πρωτάθλημα τελευταία είναι τα ναυτή από τον Αντίλαλο με 71-55, ενώ από την άλλη οι New World Fix επικράτησαν στο τελευταίο του μάτς κόντρα στους Thunderdogs με 75-101, πιάσαν 100 στάρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θηναίος κάνει το φάουλ ο Σταματόπουλος, του δίνει και το χέρι καθώς φάνηκε να έχει χτυπήσει ο παίκτης των Blazers, δεν φαίνεται να είναι κάτι. Μπάρμπας τώρα θα περάσει ξανά στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Ο Κατέρης θα καθίσει στον παγκό. Αθηναίος αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Βάζει τη δεύτερη. 35-48. Λογκίτσις. Μπαλά στον Ρωμοσιό και πάλι Λογκίτσις. Ρωμοσιός θα πάρει και θα σηκωθεί, δεν σημαδεύει σωστά. Μπάρμπας. Πάρω λίγο να γίνει το κλέψιμο από τον Λογκίτσι. Για δύο το σούτ του Δαρδαμάνη που θα καταλήξει στον στόχο 37-48. Στους 11 τώρα πέφτει η διαφορά. Σαντανιέλο. Λογκίτσις στα δεξιά, έχασε την ισορροπία του Δαρδαμάνης, ο οποίος έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. Και εκεί αυτή η άμυνα από τους άσπρους, οι οποίοι μπορούν να ρίξουν τώρα την διαφορά σε μονοψήφιο και πάλι μετά από λίγη ώρα. Βαρθολομέος σηκώνεται, δεν είναι καθόλου καλή όμως η εκτέλεση. Δείξει τώρα θα φύγουν μπροστά με τον Λογκίτσι και ο Ρωμοσιός. Όμως θα γίνει το κλέψιμο. Δαρδαμάνης βλέπει ότι ο Βαρθολομέος έχει φύγει μπροστά, δεν μπορεί να τον προλάβει ο Λογκίτσις. 39-48. Στο μείον 9 τώρα οι Blazers. Λογκίτσις. Σταματόπουλος. Πάρα πολύ δυνατή και άστοχη η πάσα του Σταματόπουλου. Είδατε και την αντίδραση του Σαντανιέλο, ο οποίος έμεινε ακίνητος εκεί. Ήξερε ότι θα καταλήξει εκείνον η μπάλα με την τροχιά που είχε πάρει. ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Τώρα μπήκαμε. Μαστολομέος δεν βρήκε τον διάδρομο, άφησε στον Μπάρμπα, εκείνος θα πάρει το τρίποντο, το οποίο είναι άστοχο. Ζωητός, ο οποίος έχει επιστρέψει το μάτς, θα κερδίσει το φάουλ από τον Βαρθολομέο. Φάουλ νούμερο 3 για τους γηπεδούχους. Ζωητός στον Σαντανιέλο για 3 εκείνος, η μπάλα στο σίδερο. Βαρθολομέος, αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά τώρα για τους άσπρους. Τρίποντο από τον Κατέρι, 42-48 και οι Blazers πλέον πλησιάζουν στους 6 πόντους, 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Νογίτσης, πέρασε η πάσα στον Σταματόπουλο, εκείνος όμως μπερδεύεται και χάνει. 12 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Blazers. Βαρθολομέος, φάουλα τον Λογίτσι. Σταματάει και το χρονόμετρο στα 7,8. Από πίσω θα γίνει η επαναφορά. Κατέρης θα πάει για να βάλει μέσα την μπάλα για αυτή την επίθεση 7,8 δευτερόλεπτων. Ο Βαρθολομέος, νέο φάουλ από τον Σταματόπουλο. Αυτό ήταν και το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι New World Fix στο τρίτο δεκάλεπτο. Κάτι βρέθηκε στο παρκέ, ένα σκουλαρίκι νομίζω αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό και υπήρξε η διακοπή. Τώρα πάει στο πλάι ο Βαρθολομέος, 4,5 στο ρολόι. Ήταν και τόσο καλή πάσα, δυσκόλεψε αρκετά τον Κούρογλου. Ένα δευτερόλεπτο, ο Μπάρμπας πρόλαβε να εκτελέσει και τον βάζει. Τρομερή εκτέλεση του Μπάρμπα, ο οποίος προλαβαίνει το χρονόμετρο, του δίνουν και τα εύσημα από την αντίπαλη ομάδα. 45-48 πλέον και οι Blazers πλησιάζουν στους 3 πόντους. Ξεκίνησε τώρα το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης που βρίσκει τους Blazers να έχουν πλησιάσει στους 3 πόντους, 45-48 το σκορ. Οι New World Fix διατηρούν το προβάδισμα στα χέρια τους, ωστόσο βλέπουν τους αντιπάλους τους να έχουν πλησιάσει και με την τρίποντη βόμβα στην λήξη του τρίτου δεκαλέπτου από τον Μπάρμπα να έχουν φτάσει πλέον σε απόσταση τρίποντου. Ζαμπέτης πέρασε τον Ζωητό, 2 πήδηξαν μπροστά του. Η μπάλα παραμένει στους Fix, αλλά οι φιλοξενούμενοι έχουν ένα δευτερόλεπτο τώρα για να εκδηλώσουν επίθεση. Κάποιος πρέπει να κουμπίσει και να πετάξει αμέσως την μπάλα από τα χέρια του. Δεν νομίζω πως υπάρχει χρόνος για να την πιάσει κάποιος στην αγκαλιά του. Ζωητός πρόλαβε, αλλά ήταν αδύναμο το σου του. Την νέος αφήνει στον Μπάρμπα. Με τρίποντο μπορούν ακόμα και να ισοφαρίσουν οι Blazers. Συνέως Μπάρμπας, δεν πήγε πάνω του ο Ζωητός έγκαιρα, αλλά δεν το πλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι. Ρομοσιός ανεβάζει ταχύτητα και φτάνει μέχρι μέσα, χάνει όμως την προσπάθεια, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Σταματόπουλος είναι εκεί για να φέρει τους 2 πόντους στην ομάδα του. Νωρίτερα μπήκε και βγήκε η μπάλα στην προσπάθεια του Ρομοσιού. Τελικά το καλάθι ήρθε για το 45-50. Μπάρμπας, Πυροαθηναίος και πέρασε από τον Σταματόπουλο, τον σταματάει με φάουλ εκείνος. Είναι το 4ο φάουλ του Σταματόπουλου. Πονοκέφαλος τώρα για τους Fix. Ο Διαλός σηκώνεται γρήγορα για τους φιλοξενούμενους. Ο Σταματόπουλος θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει το μάτς. Ο Διαλό Μπαρμπάς πήρε, πέρασε και πάει μόνος μέχρι μέσα, τον σταματάει όμως ο Διαλό εκεί που κάλυψε τη ρακέτα. Προμοσιός τώρα σε εθνιδιασμό, η Φίξ πήρε ο Διαλό και δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45-52. Βαρθολομέος είναι στα αριστερά στον Αθηναίο, τρώει την προσποίηση ο Διαλό, αστοχή όμως. Και πάλι Αθηναίος, θα μπει μέσα η μπάλα. 47-52, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι από τον παίχτη των Blazers. Ζωητός έκοψε ο Διαλό, δεν μπόρεσε κανείς να τον ακολουθήσει, θα τον κόψει με φάουλ ο Κούρογλου. Πρώτο ομαδικό τώρα και για τους άσπρους στην τέταρτη περίοδο. Διαλό για πρώτη φορά στη γραμμή σήμερα. Θα βάλει την πρώτη. 47-53. Άνει τη δεύτερη. Μπάλα στα χέρια του Μπάρμπα, ο οποίος πιέζεται ασφικτικά από τον Ρωμοσιό. Ο Μπάρμπα συνεχίζει με την μπάλα στα δικά του χέρια. Τώρα αφήνει στον Αθηναίο, θα εκτελέσει για τρεις. Εκείνος δεν ήταν κακό το σούτ, αλλά δεν κατέληξε εντός καλαθιού. Ζωητός πίνει στον Διαλό, ενώ αποφάσισε να πασάρει για τρεις ο Παναγιωτάκης, θα βρει στόχο. 47-56 και πάλι ξεφεύγουν στο συν 9 οι φιλοξενούμενοι, εκεί που οι Blazers είχαν καταφέρει να πλησιάσουν στους 3 πόντους. Το 47-52 με 2 καλάθια οι φιλοξενούμενοι προηγούνται τώρα με 47-56, ενώ γίνεται και το δεύτερο ομαδικό από τους Fix. Ζωητός εδώ θα γραπώσει την μπάλα, Διαλό φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο και θα καρφώσει ο Διαλό. Τι άλλο θα έκανε. 47-58. Είναι και το highlight της αναμέτρησης η συγκεκριμένη φάση που φέρνει τους φιλοξενούμενους σε απόσταση 11 πόντων. Αθηναίος κόντρα στον Διαλό, θα τον νικήσει και θα κερδίσει και το φάουλ. Δεν φοβήθηκε εκεί να πάει στην φάση ο Αθηναίος και δικαιώθηκε για την επιλογή του. 49-58 πλέον και έχει και δικαίωμα για μια βολή ο παίκτης των Blazers. Άστοχος όμως στην συμπληρωματική βολή, παραμένει το σκορ στο 49-58. Πρέπει να ακούσεις. Μπάλα τώρα στον Παναγιωτάκη. Βγήκε και γρήγορη επίθεση για τους Fix. Ζωητός στον Διαλό, σηκώνεται και ένας από κοντά και σκοράρει. 49-60. Και πάλι ο Διαλό δίνει την λύση για τους New World Fix, ο οποίος επέστρεψε ιδιαίτερα ορεξάτος έπειτα από την παραμονή του στον πάγκο νωρίτερα. Ζωητός τώρα στον Ρωμοσιό, σε μια δύσκολη προσπάθεια θα πάει εκείνος και θα σκοράρει για το 49-62. Το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο. Η αστοχία συνεχίζεται από την πλευρά των Blazers. Εδώ στο ανοιχτό γήπεδο θα φέρει και πάλι 2 πόντους στην ομάδα των φιλοξενούμενων, 49-64 πλέον. Ο Ρωμόσιος είναι αυτός που εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό γήπεδο, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά του μάτς. Φρόνης παίζει με τον Χούρογλου, πήγε πάνω του κατευθείαν ο Ντιάλο. Εκεί που έστειλε την μπάλα ο Χούρογλου δεν ήταν κάποιος. Ανοιχτό γήπεδο ξανά για τους Φίξ. Σαν σε προπόνηση ο Παναγιωτάκης θα σκοράρει για το 49-66. Και οι Μπρέζες καλούν σε time out για να σταματήσουν αυτή την συνεχόμενη επίθεση των τελευταίων λεπτών από τους αντιπάλους τους. Το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο που έχει φέρει τους New Gold Fix να προηγούνται τώρα με 49-66, 4,5 λεπτά πριν το τέλος, και αυτό το σκορ τους έχει κάνει το απόλυτο φαβορί για την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Ακόμα μια καλή αντίδραση από την πλευρά της άμυνας των Fix, ακόμα μια κακή αντίδραση από τους Brazers στην επίθεσή τους. Η εικόνα των γηπεδούχων στο τέταρτο δεκαλέπτο δεν είναι καθόλου καλή. Αρκετά τα λάθη, μεγάλη αστοχία. Με μόλις 4 πόντους να έχουν καταφέρει να πετύχουν σε αυτά τα 6 λεπτά που έχουν αγωνιστεί στην τέταρτη περίοδο. Δεύτερη ευκαιρία για τον Βαμβακούση, ο οποίος θα την εκμεταλλευτεί. 49-68 πλέον. Φινέος ψάχνει συμπέκτη για να δώσει. Θα προτιμήσει να πάει μόνος στη φάση. Θα το χάσει όμως και ο Διαλό καθάρισε, άφησε τον Ζωητό 4-2 μπροστά. Μπάρμπας όμως έκανε το κλέψιμο. Χρόνης Πυροκούρογλου, τάπα στα ίσα. Του λέει όχι εδώ ο Διαλό. Μπάρμπας όμως θα κάνει ακόμα ένα κλέψιμο. Η μπαλά παραμένει στους άσπρους. Τρέχει 24 ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Βάρμπας στην επαναφορά, Πυροκούρογλου κερδίζει το φάουλ. Αυτό είναι και το τέταρτο το New World Fix, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην τέταρτη περίοδο. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τους Brazers. Εδώ νομίζω ότι ο Αθηναίος θα μπορούσε να εκτελέσει και μόνος του. Θέλησε να βρει μια πάσα τον Κούρογλου, αλλά δεν βγήκε αυτή η συνεργασία. Παναγιωτάκης Μαμακούσης. Δεν είχε ξεκινήσει η προσπάθεια, όχι. Έχουμε βήματα. Νομίζω ότι δόθηκε φάουλ αρχικά, αλλά έκανε λάθος. Τελικά έγινε η παράβαση από την πλευρά του Βαμβακούση, ο οποίος έκανε βήματα. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο. Χρόνης άφησε τον Κούρογλου για τρίφτωση του Δαρδαμάνη και πάλι μπάλα στημένη στα χέρια του. Έχει μπροστά τον Παναγιωτάκη, τώρα τον πέρασε ωραία και έφτασε μέχρι μέσα. Το φάουλ το έχει κάνει ο Παναγιωτάκης. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Φίξ και έχουμε βολές για τον Δαρδαμάνη. Φτωχή η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 51-68 τώρα. Ζωητός Πυροβαμβακούσης εκτέλεσε μετά την τρίπλα. Βγήκε η άμυνα. Χρόνης. Τελευταία 2-25 ακόμα. Πυροβάμπας. Ρωμοσιός. είναι μπροστά του, είναι το σκρίνο ο Κούρογλου, αναμένει την πίεση ο Ρωμοσιός. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Ο Νταμάνης δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει, θα το κάνει ο Μπάρμπας, αλλά είναι πολύ άσχημο το σουτ. Ο Μακούσης. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Έχουμε τώρα τεχνική ποινή. Έχουμε τώρα μια στιγμή έντασης στο παιχνίδι. Ο Μπάρβας θα λέει και με τους δύο ρέφερι για την φάση νωρίτερα. Τώρα τελείωσαν οι συζητήσεις. Ο Παναγιωτάκης είναι στη γραμμή για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Άστοχη η βολή. Ο Βαμακάς συνεχίζει, ο Μπάρμπας συνεχίζει να τα λέει με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Με 2 λεπτά ακόμα για το τέλος. Νομίζω πως αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει τώρα. Τώρα συνεχίζεται το μάτς. Πέρασε η πάσα για τον Αθηναίο, έχουμε το φάουλ από τον Σταματόπουλο. Είναι για το 5ο φάουλ του Σταματόπουλου, ο οποίος θα περάσει εκτός στην θέση του. Πέρασε ο Ζαμπεντής. Στη γραμμή ο Αθηναίος. Αστόχησε, το σκορ στο 51-68 παραμένει. Έφτασαν μέχρι μέσα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρωμοσιός δεν θα πετύχει κάτι. Βγαίνει μπροστά ο Κούρογλου, πολύ ωραία αντίδραση. Ζωητός θα εκτελέσει από την κορυφή, δεν θα μπει το καλάθι. Αθηναίος. Μακρινή πάσα, την κατάλαβε ο Ζωητός, αλλά έφτασε η μπάλα στον Βαρθολομέο, ο οποίος πέρασε και εκπληκτικά από την πίεση του αντιπάλου του. Δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι. Ζωητός φτάνει μέχρι το τέλος. Διαλό εκεί εκμεταλλεύεται το ύψος του για το 51-70. Δευτερόλεπτα τελευταία της αναμέτρησης. Αθήναιος θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε δύο βολές για τον Αθηναίο. Νέα διακόπη τώρα στο παιχνίδι. Και πάλι έχει σταματήσει το μάτς, καθώς υπάρχει μια συζήτηση των διαιτητών τώρα με την γραμματεία. Τώρα επιστρέφουν και πάλι οι διαιτητές για να εκτελεστούν οι βολές. Φινέος θα βάλει την πρώτη, 53-70. 54-70 τώρα και από την δεύτερη εύστοχη του Αθηναίου. Τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Ρωμοσιός βρέθηκε μόνος του στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. 54-72. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Τα πάντα έχουν κρυφθεί. Οι New World Picks θα πανηγυρίζουν την πέμπτη νίκη τους. Θα πάνε στο 5-1, ενώ από την άλλη Blazers θα πέσουν στο 1-5. Καλά τώρα και πάλι από τον Αθηναίο. 56-72. Δεν θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Φινάλ λοιπόν εδώ στο κλειστό του Περιστέριου. Νίκη για τους New World Picks, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 56-72 των Blazers.